Επίκεντρο του Πανελλαδικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος, καθώς υπάρχουν πολλές διεθνείς συμμετοχές, γίνεται από αύριο Τρίτη η πόλη της Πρέβεζας για το μπάσκετ και συγκεκριμένα για το πρώτο FIBA 3-on-3 Greece Tour που κάνει στάση για ένα τρίμερο στην Ηπειρωτική πόλη. Το τουρνουά μπάσκετ διεξάγεται με την έγκριση και πιστοποίηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η αυλαία άνοιξε στο Ηράκλειο με επόμενο σταθμό την Πρέβεζα. Το τουρνουά θα διεξαχθεί στον προβλήτα του εμπορικού λιμένα της Πρέβεζας με συνδιοργανωτές τον Δήμο Πρέβεζας και την Περιφέρεια Ηπείρου. Με τον Λεωνίδα Αργυρό, εντεταλμένο σύμβουλο τουρισμού του Δήμου Πρέβεζας, να κάνει λόγο για μια διοργάνωση που εκτός του αθλητικού περιεχομένου της θα λειτουργήσει ενισχυτικά και στην τουριστική προβολή της πόλης. Είμαστε στην αξιοζήλευτη θέση να είμαστε μία από τις τέσσερις πόλεις πανελληνίως η οποία φιλοξενεί το tour του τουρνουά 3x3, το Interveten 3x3 Tour της Ελλάδος, το οποίο είναι υπό την αιγίδα της ΕΟΚ και υπό την αιγίδα, ακόμα πιο σημαντικό, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του Μπάσκετ, της FIBA. Mm-hmm. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που ίσως δεν το ξέρετε, γιατί σήμερα ανακοινώνεται, είναι ότι το τουρνουά θα συμπεριλάβει και άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αμαξίδια. Για πρώτη φορά οργανώνεται ένα τέτοιο τουρνουά και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η Πρέβεζα ως πόλη φιλική προς τα ΑΜΕΑ, που είμαστε ο πρώτος σταθμός σε αυτό το πολύ σημαντικό συμβάν. Είμαστε η πιο βόρεια πόλη από τις τέσσερις. Δεν υπάρχει καμιά βορειότερη πόλη από την Πρέβεζα, γιατί οι υπόλοιπες τρεις ήταν το Ηράκλειο, η Βάρη και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι η Πρέβεζα προσφέρει τη δυνατότητα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, να δώσει αυτή την ευκαιρία στους αθλητές που θέλουν να αναμετρηθούν με τους κορυφαίους να έρθουν εδώ και να δουν πώς θα τα πάνε. Και πέρα από ένα αθλητικό περιεχομένου, από μια αθλητικού περιεχομένου εκδήλωση, διοργάνωση, είναι και μια διοργάνωση που μπορεί να προσδώσει ωφέλη και στην προβολή της πόλης, έτσι. Μα φυσικά αυτός είναι και ο πρωταρχικός σκοπός. Mm-hmm. Μια τέτοια διοργάνωση οργανωμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία σίγουρα δίνει κύρος. Ο αθλητικός τουρισμός είναι από τις σπουδαιότερες μορφές τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Περνάει στην έννοια του βιωματικού τουρισμού. Δίνει εμπειρίες στον επισκέπτη και του δίνει και την ευκαιρία να αποκομίσει αναμνήσεις οι οποίες δεν είναι εύκολο να δοθούν σε αυτόν από άλλες μορφές τουρισμού. Είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό γιατί προσδίδει έγκλη στην πόλη και πέρα από όλα τα στατιστικά πλεονεκτήματα που έχει ο αθλητικός τουρισμός, είναι ένα event, μια διοργάνωση την οποία ευελπιστούμε να την συνεχίσουμε, να την κρατάμε. Δεν είναι λίγο πράγμα να βρίσκεσαι στο καλεντάρι ενός τέτοιου τουρνουά οργανωμένου, ξαναλέω, από μια παγκόσμια ομοσπονδία, μια από τις δύο κορυφαίες παγκόσμιες ομοσπονδίες.